Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν 40 χρόνια, ακριβώς, η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμπαλή έγινε δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ισότιμο μέλος. Σήμερα, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, με Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα... Ησυχία, παρακαλώ. Βλέπω παραμένετε πιστοί κάποιοι στο ήθος σας και στη συμπεριφορά σας. Και είναι ευκαιρία να κρίνει η Βουλή και ο κόσμος που τυχόν βλέπει τη διαφορά ήθους μεταξύ της κυβέρνησης και μου προσωπικά και κάποιων εξημών. Όχι όλων, ευτυχώς. Και χαίρομαι που δεν είναι όλοι. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Σήμερα, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, με Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, επιστρέφει πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι ως ισότιμος εταίρος. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού. Παρακαλώ. Παρακαλώ, τις κυρίες. Με συγχωρείτε που σας διακόπτουμε. Κυρία Μπακογιάννη, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά υπάρχει ομιλητή στο βήμα. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και δευτερευόντως χάρη στην αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Οι προσπάθειες κάποιων να αποτρέψουν για να μην πιστωθεί η κυβέρνηση την ιστορική αυτή επιτυχία απέτυχαν παταγωδώς. Για άλλη μια φορά το παλαιό πολιτικό σύστημα στο βωμό των μικροπολιτικών του συμφερόντων θυσίασε και εξακολουθεί να θυσιάζει τα μεγάλα συμφέροντα του λαού και της πατρίδος. Η φθηνή προπαγάνδα που επαναλαμβάνεται αδιάκοπα και λυσαλέα από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα αυτή. Η κυβέρνηση πέτυχε εκεί που όλοι οι άλλοι είχαν αποτύχει. Και αυτό κάποιοι δεν μπορούν να το συγχωρήσουν. Σε πολύ λίγο, η Ελλάδα εξέρχεται της μνημονιακής κατοχής και ο εφιάλτης των τελευταίων 8 χρόνων τελειώνει οριστικά. Τον εφιάλτη αυτόν τον βίωσε ο ελληνικός λαός εντελώς άδικα και εντελώς αδικαιολόγητα. Οι ευθύνες των υπετίων της εθνικής καταστροφής που προκάλεσε η οικονομική και όχι μόνο η υποταγή της Ελλάδας είναι απαράγραπτες στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. Οι ευθύνες αυτές ανήκουν καταρχήν στο παλαιό πολιτικό σύστημα, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση επέδειξε ασυγχώρητη ανικανότητα και στη χειρότερη πρωτοφανή φαυλότητα. Η κατασπατάληση ή μάλλον η καταλήστευση δημοσίου χρήματος στα δημόσια έργα, στους εξοπλισμούς και στο χώρο της υγείας ξεπερνά κατά πολύ το χρέος της Ελλάδος. Γι' αυτό δεν έχω ακούσει καμία παρατήρηση. Παρόλα αυτά όμως, εγώ πιστεύω ότι η οικονομική κρίση δεν είναι αποκλειστική ούτε καν η κύρια αιτία των δεινών της πατρίδος μας. Προηγήθηκε και προκάλεσε τη μεγάλη οικονομική κρίση μία πολύ πιο μεγάλη κρίση, η ηθική κρίση, μία τεράστια έκπτωση αρχών και αξιών. Για αυτή την κρίση δεν ευθύνεται μόνο το παλαιό πολιτικό σύστημα. Ευθυνόμαστε όλοι μας. Ευθύνεται το οικονομικό και εκδοτικό κατεστημένο και τα φερέφωνά του, που με τη δηλητηριώδη προπαγάνδα τους αλλίωσαν τις πατροπαράδοτες αρχές και αξίες του λαού μας. Ευθύνεται και η πνευματική ηγεσία της χώρας, που δεν αντέδρασε. Ο ελληνικός λαός θα αντιλαμβάνεται όλα αυτά. Γι' αυτό και έχει χάσει την εμπιστοσύνη του και για θεσμούς και για πρόσωπα. Η μεγαλύτερη βέβαια απώλεια εμπιστοσύνης αφορά το πολιτικό σύστημα. Αυτό όμως είναι πολύ επικίνδυνο για το δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Σωτήρες πάντοτε υπάρχουν και καραδοχούν. Σήμερα δε ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος γιατί είναι διαφορετικός από το παρελθόν. Σήμερα υπάρχουν σωτήρες άλλου είδους που ενδύονται κοινοβουλευτικό μανδύα και υπάρχουν πραξικοπήματα άλλου είδους. Και εννοώ νοήτο. Είναι αδύρετη ανάγκη λοιπόν το πολιτικό σύστημα να επανακτήσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα λοιπόν το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει μια λαμπρή ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο βήμα στο μακρύ ταξίδι της επανάκτησης εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού και να αποκαταστήσει την ψυχική επαφή μαζί του. Λίγη γενναιότητα χρειάζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκειμένου να ερμηνευθεί επιτέλους σωστά το άρθρο 86 του Συντάγματος και ο διαβόητος, κατάπτυστος και ανάξιος
για το δημοκρατικό μας πολίτευμα ισχύει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Σε ανύποπτο χρόνο, που μερικοί βέβαια προσπαθούν αυτό να το συνδυάσουν με τη γελία θεωρία περί συνωμοσίας και σκευωρίας, είχα δηλώσει δημοσίως και όχι στη Βουλή, αλλά σε κάτι ερωτήσεις που είχαν κάνει δημοσιογράφοι, και ήταν η νομική μου άποψη, όχι ως πολιτικού τότε, ως εισαγγελέα, ότι δεν είναι δυνατόν στα καθήκοντα του Υπουργού να συμπεριλαμβάνονται παράνομες πράξεις. Αυτό δεν είναι μόνο αδιανόητο, αποτελεί ταυτόχρονα προσβολή του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και της κοινής λογικής, κυρίως της κοινής λογικής. Με απλά λόγια, είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι στην Ελλάδα, στα καθήκοντα του Υπουργού, περιλαμβάνεται και το λάδωμα. Την άποψη αυτή θέλω να υπενθυμίσω για αυτούς που εξακολουθούν να επιμένουν στη θεωρία της σκευωρίας και ότι προετοίμαζα το έδαφος 2 χρόνια πριν. Τελικά είμαι πολύ στρατηγικός εγκέφαλος. Άλλωστε, σας έχω εχμαλωτήσει όλους, λέει, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι άκουσα και θα σας πάρω μαζί μου στην καταστροφή. Την άποψη αυτή, λοιπόν, επαναλαμβάνω, εκτός από μένα, την έχουν υποστηρίξει με στέρεα νομική επιχειρηματολογία πληθώρα διακεκριμένων νομικών. Δεν θα τους επαναλάβω, μολονόι τους ξέρετε. Κάποιος είναι και βουλευτής σημερινός της Νέας Δημοκρατίας, άλλοι ανήκαν παλιά στη Νέα Δημοκρατία, υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Δεν τους επαναλάβω για να μην κατηγορηθούν και αυτοί ότι συμμετείχαν στη σκευωρία και 3 χρόνια πριν ετοίμαζαν το έδαφος για να σπηλώσουν συνειδήσεις. Αν είναι δυνατόν, γελάει ο ελληνικός λαός. Πρέπει να το αντιληφθείτε κάποιοι. Όπως είπα προηγουμένως, σήμερα μια ομόφωνη ή έστω με συντριπτική πλειοψηφία απόφαση της Βουλής για την επιστροφή της δικογραφίας στη δικαιοσύνη για να διερευνηθεί εάν τυχόν, επαναλαμβάνω, εάν τυχόν, πολιτικά πρόσωπα δωροδοκήθηκαν, αποτελεί το πρώτο βήμα. Δεν αρκεί όμως. Πρέπει οπωσδήποτε να επακολουθήσει και συνταγματική αναθεώρηση και στις αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος να συμπεριληφθεί και το άρθρο 86. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως η πρεμούρα κάποιων για εκλογές που δυστυχώς έχουν επηρεάσει τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Γεννηματά οφείλεται μεταξύ άλλων, γιατί υπάρχουν και άλλοι πολλοί λόγοι, ήδη ένα ανέφερα στην αρχή για να εμπιστωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την επιτυχή έξοδο από τη μνημονιακή κατοχή, και άλλοι πολλοί που λίγο-λίγο θα τις αναλύω. Όσο με κατηγορούν για σκευωρό, εγώ θα παραθέτω στοιχεία. Αντί για ύβρις, θα θέτω ερωτήματα. Και θα ξανακούω ύβρις. Και ο ελληνικός λαός θα κρίνει. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως η πρεμούρα κάποιων για εκλογές που δυστυχώς έχουν επηρεάσει τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Γεννηματά, οφείλεται στην αγωνία αυτών των κάποιων να διατηρηθεί η επέσχη διασυλία που τους παρέχει το άρθρο 86 και στην απελπισμένη προσπάθειά τους να μην αποκαλυφθούν οι παράνομες πράξεις τους. Ομολογώ ότι η ομιλία του κυρίου Βορύδη με εντυπωσίασε για άλλη μία φορά. Οι ικανότητές του ως προς τη σκηνική παρουσία, στη δυνότητα του λόγου, στη νομική κατάρτιση και στις νομικές υπερβάσεις είναι άξιες συγχαρητηρίων. Εγώ δεν μπορώ να το συναγωνιστώ, άλλωστε εγώ δεν ξέρω πολλά από πολιτική και αυτά τα λίγα που ξέρω δεν τα ξέρω και καλά. Σιγά σιγά μαθαίνω, γι' αυτό θα μιλήσω, γι' αυτό μιλάω όχι ως υπουργός ή πολιτικός, αλλά ως απλός πολίτης. Ως απλός πολίτης που θεωρώ ότι εκφράζω το μέσο Έλληνα, που αγαπάει την πατρίδα του, πιστεύει στο Θεό, δεν μπορεί την αδικία, απεχθάνεται την υποκρισία, την αχαριστία και την προδοσία, αλλά έχει συμφιλειωθεί με την ύπαρξή τους, είναι ρομαντικός και προσπαθεί να διατηρήσει τις αρχές και τις αξίες του, παρόλες τις αντεξιότητες και τους επώδυνους συμβιβασμούς της καθημερινότητάς του. Γι' αυτό λοιπόν στην περίτεχνη ρητορική, ρητορικά και νομικά ομιλία του κυρίου Βορύδη, εγώ θα απαντήσω με μία φράση. Εάν ασπαστούμε το σκεπτικό του, το σκάνδαλο Νοβάρτης παραγράφεται και μπαίνει στο αρχείο. Εάν υιοθετήσουμε το πόρισμα της πλειοψηφίας, το σκάνδαλο θα ερευνηθεί. Όλα τα άλλα είναι νομικές φιωριτούρες, σερβιρισμένες με μπόλικη υποκρισία. Ας τολμήσουμε λοιπόν σήμερα να ερμηνευτεί σωστά το άρθρο 86 του Συντάγματος και στο άμεσο μέλλον να αναθεωρηθεί, ώστε να τερματιστεί μια μακρά περίοδος ντροπής του πολιτικού μας συστήματος. Το εμπεριστατωμένο πόρισμα της πλειοψηφίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
το οποίο θεμελιώνει με αρτιότατες επιστημονικές σκέψεις την αναρμοδιότητα της Βουλής να ασκήσει ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη της δωροδοκίας και συνακόλουθα την αρμοδιότητα της δικαιοσύνης για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, αν υιοθετηθεί, εξασφαλίζει την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης, η οποία διαφορετικά θα οδηγηθεί σε παραγραφή και ατιμωρησία όσων τυχόν εγκλημάτισαν σε βάρος του ελληνικού λαού και μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είχα υποστεί την προηγούμενη φορά ανηλαίητο σφυροκόπημα με παραβίαση του ωραρίου από αυτούς που μιλούσα εναντίον μου, θα παρακαλέσω για 2 λεπτά ακόμα. Αναρωτιέμαι, αν συμβεί αυτό, αν δηλαδή η υπόθεση κλείσει με τη μέθοδο της παραγραφής της αποσβεστικής προθεσμίας, τι θα πούμε στον ελληνικό λαό? Θα μπορέσουμε να τον κοιτάξουμε στα μάτια τον απλό Έλληνα πολίτη? Ο ελληνικός λαός, να ξέρετε, και μνήμη και κρίση και ευφυΐα διαθέτει. Ας μην τον υποτιμούμε, γιατί όποιος τον υποτίμησε τιμωρήθηκε παραδειγματικά. Κυρίες και κύριοι, εάν οι γελοιότητες περισκευωρίας είχαν ψήγμα, είχαν ίχνος αληθείας, η κυβέρνηση θα επέλεγε την εκδοχή της παραγραφής του αδικήματος της δωροδοκίας, ώστε η υπόθεση να κλείσει χωρίς καμία περαιτέρω έρευνα και οι κατηγορίες σε βάρος των πολιτικών προσώπων να τα συνοδεύουν εσαΐ. Απέναντίας, η κυβερνητική πλειοψηφία επιλέγει την επιστροφή της δικογραφίας στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, η οποία θα κρίνει ανεπηρέαστη από πολιτικές σκοπιμότητες, εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε ποιους ανήκουν. Επιπλέον, στα νομικίστικα τερτύπια και στις υποκριτικές δίθεν αγανακτισμένες φωνές κάποιων για δίθεν μεθόδευση της κυβέρνησης να μην εξεταστεί στην ουσία της υπόθεση, θα αντιτάξω τα εξής απλά ακόλουθα, κατανοητά από τον πιο απλό Έλληνα πολίτη. Γνωρίζει και ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής ότι η αρμοδιότητα εξετάζεται από κάθε δικαιοδοτικό όργανο πριν μπει στην ουσία της υπόθεσης. Φανταστείτε αίτηση ανέρεσης στον Άριο Πάγο να κατατεθεί από παραδρομή στο Ειρηνοδικείο και να ζητηθεί από τον Ειρηνοδίκη να μην ασχοληθεί με την προφανή αναρμοδιότητά του, αλλά να εξετάσει την υπόθεση στην ουσία της και στο τέλος να αποφανθεί ότι είναι αναρμόδιος. Όσο για την παραγραφή, ρωτά όσους έχουν στοιχειώδη σχέση με την ποινική δικαιοσύνη. Αν είναι προφανής η παραγραφή από την αρχή της διαδικασίας, υπάρχει περίπτωση να εξεταστεί στην ουσία της υπόθεση? Και στο τέλος, αφού έχουμε εξετάσει όλη την ουσία, να αποφασίσουμε ότι, ξέρετε, κακώς ασχοληθήκαμε. Η υπόθεση έχει παραγραφεί. Όπως είπα και στην προηγούμενη ομιλία μου στη Βουλή, για την υπόθεση Νοβάρτης, εγώ σέβομαι και θα εξακολουθήσω να σέβομαι απόλυτα το τεκμήριο αθωότητας, χωρίς καμία εξαίρεση. Το σέβομαι για όσους αντιπολιτεύονται, για όσους αντιπολιτεύονται σφόδρα την κυβέρνηση, το σέβομαι και ακόμα για όσους δηλώνουν ορκισμένοι εχθροί της. Μολονότι προκλήθηκα βάναυσα, δέχτηκα αήθεις προσωπικές επιθέσεις, γεμάτες ψέματα και ύβρις, δεν παρέκλεινα και δεν θα παρεκκλίνω στο ελάχιστο από τη θέση μου αυτή. Δεν μπορεί όμως το τεκμήριο αθωότητας να μετατρέπεται από την αντιπολίτευση σε τεκμήριο ενοχής για όσους στοχοποιεί για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Δεν έχω σκοπό να ακολουθήσω τους λασπολόγους υβριστές μου στα γεμάτα εμπάθεια και μοχθηρία νοσηρά παραλυρήματά τους. Άλλωστε, συμπεριφορές σαν αυτές, ο ελληνικός λαός τις απεχθάνεται, γιατί τον αηδιάζουν. Τραμπούκι και κουτσαβάκια δεν έχουν θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν έχουν θέση καν στη σημερινή κοινωνία. Είναι γραφικές φιγούρες του περασμένου αιώνα. Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονίσω ότι στα ερωτήματα που έθεσα στην προηγούμενη συνεδρίαση της Βουλής, κανείς δεν τόλμησε να απαντήσει. Κάποιοι βέβαια προτίμησαν να απαντήσουν με ύβρις, με συκοφαντίες, με απειλές. Δεν πειράζει. Όσο αυτοί θα με βρίζουν, εγώ θα ρωτάω. Αυτοί θα με βρίζουν και εγώ θα ξαναρωτάω. Και ο λαός στο τέλος θα κρίνει. Αν συνεχίσουν όμως κάποιοι να μιλούν για σκευωρία και πολιτική δίωξη, θα υποκύψω στον πειρασμό να μιλήσω δημόσια για σκευωρίες και πολιτικές διώξεις του παρελθόντος. Με στοιχεία, ονόματα και διευθύνσεις. Επίσης,
πρέπει να πω δημόσια, να μην κρίνουν εξιδίων τα λότρια μερικοί. Εγώ, κύριε, δεν έχω κανένα φάκελο. Τι έγινε τώρα? Επίσης, λάτε, κύριε, πρέπει υπουργέ, να πω δημόσια... Να τελειώνουμε σήμερα τη διαδικασία, μην πάμε για αύριο. Επίσης πρέπει, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Επίσης πρέπει να πω δημόσια για να το πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός ότι φτάνουν στα αυτιά μου διάφορα απειλητικά για μένα και την οικογένειά μου. Επιπλέον με προειδοποιούν ότι θα με ρημάξουν στις αγωγές και στις μηνύσεις. Υπενθυμίζω ότι εγώ ουδέποτε αναφέρθηκα σε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο που εμπλέκεται στη δικογραφία. Απεναντίας, κάποιοι έχουν αναφερθεί κατ' επανάληψη σε μένα με ψέματα, ύβρις, χιδεότητες και απειλές. Είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι οι πολιτικές διαφορές λύνονται στο κοινοβούλιο και με δημόσιο διάλογο και όχι στις αίθουσες των δικαστηρίων. Αν όμως κάποιοι κακοήθεις συνεχίσουν να με συκοφαντούν, ίσως αναγκαστώ να ζητήσω κι εγώ δικαστική προστασία, όπως δικαιούται κάθε Έλληνας πολίτης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η ψήφος σας μπορεί να αποκαταστήσει τη χαμένη τιμή του πολιτικού συστήματος που για πολλά χρόνια παρήχε καθεστώς ασυλίας σε πολιτικά πρόσωπα, κόντρα σε κάθε έννοια δικαιοσύνης και στο κοινό περί δικαίου αισθήματος. Λίγο πριν κλείσω, θα αναφέρω μια φράση που μου έλεγε συχνά τα τελευταία χρόνια ο έμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι η κατάρα για το πολιτικό σύστημα και ο φυσικός δικαστής η ευλογία του. Πιθανόν κάποιοι από τους παλιούς της Νέας Δημοκρατίας να τη θυμάστε, να την πείτε και στους νεότερους και να συμπεριφερθείτε ανάλογα. Θα κλείσω με μια ιστορία από το μακρινό παρελθόν, αιώνες πίσω. Αφορά τον Γαλιλαίο. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο δια της πείρας. Να είναι σύντομη ιστορία, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο στην πειρά γιατί είχε πει την επιστημονική του άποψη ότι η γη γυρίζει. Η ιερά εξέταση εποχής εκείνης, και λέω της εποχής εκείνης γιατί και σήμερα υπάρχουν ιεροεξεταστές στην οτροπία, στη συμπεριφορά, στο ύφος. Για να μην καεί λοιπόν στην πειρά, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι δεν γυρίζει η γη. Όταν γλίτωσε όμως την πειρά και κατέβηκε, όλοι ξέρετε, είπε και όμως η γη γυρίζει. Εγώ λοιπόν, κύριοι, έχω το θράσος να υπερβώ κατά λίγο το θάρρος του Γαλιλαίου. Ακόμα και στην πειρά να με βάλετε, ακόμα και αν με σταυρώσετε, εγώ θα το επαναλαμβάνω. Το σκάνδαλο της Δοβάρτης είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Και επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε πολιτικά πρόσωπα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή. Παρακαλώ. Σας.